Συνεχίζει τις παρεμβάσεις του το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωνιτών, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές με το μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, οι οποίες έχουν και μεγάλη επισκεψιμότητα. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου βρέθηκε την Τρίτη στην πλατεία Μαβίλη και συντόνισε τα συνεργεία που βρέθηκαν εκεί, κλαδεύοντας και φυτεύοντας διάφορα λουλούδια και θάμνους. Όπως δήλωσε, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να χρωματίσουν με λουλούδια και πράσινο την πόλη και να βάλουν την ομορφιά στην καθημερινότητα, τονίζοντας ότι η πλατεία Μαβίλη είναι σημείο αναφοράς για γενιώτες και επισκέπτες. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα και εκείνοι, οι λιγοστοί πραγματικά, πολίτες που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον και κανένα σεβασμό στην όποια προσπάθεια και είτε κλέβουν είτε ακόμη χειρότερα ξεριζώνουν τα λουλούδια. Η κυρία Βασιλείου έδειξε τη λύπη της για το γεγονός αυτό, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι λίγοι που κάνουν αυτό το πράγμα χαλούν το όλο. Αυτή την ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, την επομίζεται το σύνολο της κοινωνίας χωρίς να φταίει, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα χρήματα προέρχονται από τα δημοτικά τέλη. Τέλος, η Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται μαζί με την ανάπλαση της πλατείας Μαβίλη στο επόμενο διάστημα να λυθούν και θέματα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως για την κίνηση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας παρόλα αυτά και η δουλειά μας είναι να αναπλάσουμε κάποιες περιοχές, να χρωματίσουμε όπως έχουμε πει αυτή την πόλη, να δώσουμε μία άλλη αίσθηση στον περιπατητή, στον κάτοικο, στον επισκέπτη, σε όποιον τέλος πάντων αισθάνεται και του αρέσει το όμορφο, μπορεί να το απολαύσει, μπορεί να το έχει δίπλα του, μπορεί να το εκτιμήσει και να το σεβαστεί. Αυτή η προσπάθεια τώρα ξεκινάει από την πλατεία Μαβίλη, τελειώνει και η πλακόστρωση, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κάνει και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία, γιατί όπως γνωρίζετε είμαι και αντιδήμαρχος κυκλοφοριακών θεμάτων. Έχουμε περάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για μοτοποδήλατα ρυθμίσεις και για ποδήλατα γύρω από την πλατεία Μαβίλη. Στόχο μας είναι να ομορφύνουμε αυτό εδώ το μέρος, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το μέρος, το σημείο το οποίο όλη μα όλη η πόλη και τα χωριά, για να το πούμε και έτσι, οι περιφερειακές ενότητες κατεβαίνουν σε αυτό το σημείο, το απολαμβάνουν, το χαίρονται, όπως και οι επισκέπτες μας. Κυρία Βασιλείου, αφορμίζω θύσεις να σας ρωτήσω για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πόσο θα αλλάξουν την εικόνα της πλατείας? Πιστεύουμε ότι θα την αλλάξουν πάρα πολύ, όχι βέβαια όσο θα θέλαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε παραδείγματος χάρη τη ροή των αυτοκινήτων ή των τουριστικών λεωφορείων. Για φέτος οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε θα είναι κάτι σαν πολύ μικρή παρέμβαση. Όμως υποσχόμαστε σαν Δημοτική Αρχή ότι μελετάμε, ήδη και με το ΣΒΑΚ έχουμε μπει σε μια κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τη μελέτη και θα μπορέσουμε του χρόνου να είμαστε περισσότερο έτοιμοι στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις πιο δραστικές. Έχετε και άλλα πράγματα στο μυαλό σας όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Είναι ένα μεγάλο θέμα για την πόλη μας. Έχουμε. Βασικά για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το κάστρο. Ήδη θα γίνει μία συνάντηση με τους κατοίκους, έχουμε κάποιες προτάσεις. Θα περάσουμε και σε κάποια άλλα σημεία τα οποία πιστεύουμε ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά κάτι πιο ολοκληρωμένο θα γίνει με το ΣΒΑΚ, γιατί αυτό θα είναι κάτι αποσπασματικό όπως καταλαβαίνετε και κάτι άμεσο.